Περικλή, πόσο πολύ το θέλεις, πόσο πολύ θέλεις τη λευκή ποδιά? Προσωπικά αυτή τη στιγμή, επειδή το πιάτο δεν έχει επιτύχει όπως θέλω, θεωρώ ότι δεν την αξίζω κιόλας. Μην μου πείτε κοβάλλο. Απίστευτο. Βρήκε. Βρήκε κοβάλλο. Για άλλη μια χρονιά, κόκαλο σε ψάρι και βρέθηκε σε μένα. Νιώθεις ότι είσαι κοντά στην ποδιά ή μακριά? Ναι, είμαι πολύ κοντά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Κωτιζάς, για καλή μου τύχη, δεν βρήκε κοκαλάκι. Κατάφερε και τα φέρασα όλα από το ψάρι μου. Τώρα θα κρίνουν οι κριτές ποιο είναι καλύτερο. Δύο λαφράκια είχαμε. Διαφορετικές σχολές, πιο παραδοσιακά ο Κώστας. Διαφορετική η προσέγγιση του Περικλή. Και στις δύο περιπτώσεις να πω ότι είναι ζητούμενο πάντα στα ψαράκια έτσι, η πέτσα να είναι τραγανή, περιποιημένη και όμορφη. Δεν το είχαμε σε καμία από τις δύο προσπάθειες. Είχαμε μία προσπάθεια αποτυχημένη με τον πουρέ. Από την άλλη, έχουμε ένα αυγολέμονο το οποίο δεν μας πέτυχε. Για εμένα, λοιπόν, δύο προσπάθειες οι οποίες θα μπορούσαν και να έχουν πάει πολύ καλύτερα. Σε κανονικές συνθήκες θα είχαμε μία ποδιά, το οποίο σημαίνει εισιτήριο για την είσοδο στο διαγωνισμό. Συγκριτικά, αν βλέπαμε τα πιάτα, αυτή θα τη δίναμε στον Περικλή. Αλλά δυστυχώς, Περικλή, το φάουλ είναι το κόκαλο. Υπήρχε κόκαλο στο πιάτο και δεν μπορούμε να σε δώσουμε ούτε σε σένα. Άρα, παιδιά, σε αυτή την περίπτωση δεν μπαίνει κανείς ποδιά. Με το φάουλ που είχε ο συμπαίχτης μου, ο Περικλής, θεωρώ ότι θα έπρεπε να μου δώσουν την ποδιά, γιατί και ο ίδιος είπε ότι όχι, δεν την αξίζω. Άσε ρε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ητής βοατητής, προχωράμε. Αυτά και καλή τύχη στα παιδιά που θα περάσουν. Γεια σου, γεια σου.